Καταρχάς, να πούμε μια κουβέντα για το συνέδριο. Όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο το οποίο διοργανώνουμε ως κυβέρνηση σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με τον Περιφερειάρχη προσωπικά. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό η υπόθεση της ανάπτυξης, μιας και πλέον η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε μια νέα φάση, μια φάση αναπτυξιακή, μετά και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και την απόφαση του Eurogroup. Η υπόθεση ανάπτυξη λοιπόν να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς προχωρούμε σε αυτή την διοργάνωση. Ξεκινάμε από εδώ, από την Κοζάνη, από τη Δυτική Μακεδονία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες που έχει μια περιοχή σαν τη Δυτική Μακεδονία. Είμαι βέβαιος ότι το διήμερο αυτό συνέδριο θα είναι πάρα πολύ αποδοτικό για όλους μας και για εμάς και για την αυτοδιοίκηση και για τους παραγωγικούς φορείς και για την κοινωνία των πολιτών για να σχεδιάσουμε μαζί από κοινού την επόμενη μέρα. Τώρα, σε σχέση με το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το Ταμείο είναι μια πρωτοβουλία την οποία λάβαμε ως Υπουργείο Οικονομίας από κοινού με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δίνω έμφαση στο από κοινού, γιατί κατά τη γνώμη μας και χωρίς να θέλουμε να λειτουργήσουμε ισοπεδωτικά και στο παρελθόν υπήρξαν πρωτοβουλίες για ταμεία, για αναπτυξιακές δράσεις, αν θέλετε, οι οποίες όμως πάρα πολλές φορές είχαν αποσπασματικό και μονομερή χαρακτήρα. Το γεγονός ότι σε αυτή την πρωτοβουλία συγκεντρώνονται τόσο κεντρική διοίκηση, το κράτος μέσω του Υπουργείου, του δικού μας, του Υπουργείου Οικονομίας, όσο και οι αυτοδιοικητικοί φορεί μέσω της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και οι παραγωγικοί φορεί της περιοχής, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, τα επιμελητήρια της περιοχής συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, είναι, θεωρώ, ένα πάρα πολύ καλό θετικό παράδειγμα, το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς το αντιγράφουμε, αν θέλετε, και σε άλλες περιοχές. Το ταμείο αυτό λοιπόν έχει προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων τα 5 προέρχονται από εθνικούς πόρους, από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα άλλα 5 από την περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς, και θα χρηματοδοτήσει περισσότερα από 200 επιχειρηματικά σχέδια στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση που μπαίνουμε σε αναπτυξιακή τροχιά στοχευμένες παρεμβάσεις, χρηματοδοτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα φτάσουν εκεί που πρέπει και τα λεφτά θα πιάσουν τόπο. Γι' αυτό δημιουργούμε τέτοιου τύπου εργαλεία με πρώτο αυτό εδώ στη Δυτική Μακεδονία, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις περιοχής, και δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τους τοπικούς φορείς που να γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, τι χρειάζεται να κάνουμε για να χρηματοδοτήσουμε αυτές οι επιχειρήσεις, γι' αυτό και συμμετέχουν τόσο ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε τέτοιες στοχευμένες ενέργειες και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα στο σύνολο της χώρας. Σας ευχαριστώ.